Ονομαζόμαστε στην K Gold Temporary Gallery, όπου στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών παρουσιάζουμε το έργο της νέας Γαλλίας δικαστικού Καμίλ Μολιέρ, η οποία αποφύτησε πρόσφατα από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Μασαλίας και παρά το νερό της ηλικίας της έχει σημαντικές συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις όπως η Μανιφέστα 13. Πέρασε στην Αγία Παρασκευή περίπου ένα μήνα, όπου δημιούργησε νέο έργο ζωγραφικό και σχεδίου που παρουσιάζεται σε αυτό το τριήμερο γαλλόφωνης τέχνης. Θα τη ρωτήσουμε λοιπόν για τις εντυπώσεις της από το νησί και την παραμονή της εδώ. Did you have a nice time? Yes, thank you. What did you see that was that give you inspiration for this exhibition? My inspiration is like the continuing my stories about my work, and I develop my thinking. Did you do any visits that, or did you meet any person that you really like? Yeah, I went to the Theophilus Museum. Yes. Did you like the paintings of Theophilus? Yeah, of course. The idea is that this residency program helps the professionalization, the professional development of young artists. So, do you think that it has been useful for your practice? Yes, it's good. It's good to move and travel. Τι επιλέγει να απεικονίζει στα έργα της και ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από αυτά. I work about the MC. It's like after the bad thing sometimes of the life. You need to reprogram, like program and reset your mind, and it's like that. And it's like the geographic, emotional. With color, I'm playing with color and the forms. What animals did you decide to draw here? You can see it's like lion and bear. The bear is like in my work since 3 years, and the lion coming now since few weeks, and it's like a symbolic painting. It's very close to nature, close to what the spirit. What do you do with that? Maybe you want to say something about how it's connected to the island. Or anything else you'd like to add? It's connected with the mythology, the Greek mythology. All the time in my work, I have the feeling with the stories, these stories. And it's like very important because I study philosophy, and Greek philosopher, the antique philosopher, is like very important because he's speaking about what is alive, what is nature. What is it, the communication? And for me, it's very important because it's like really human, really, I don't know, really true. Yeah, and really true. It's like, it's honest. Πέρα από το κομμάτι των εικαστικών, το τρίμηνο αυτό γαλλόφωνης τέχνης έχει και ένα κομμάτι κινηματογράφου. Αποτελεί στην ουσία ένα θεσμό που ξεκίνησε εδώ πέρα στο νησί εδώ και αρκετά χρόνια η επίτιμη πρόξενος της Γαλλίας, η κυρία Σοφία Μπαρουτσάκη Τσιριγότη, την οποία ευχαριστούμε πολύ, που μας έχει αναθέσει για δεύτερη συνεχή χρονιά την επιμέλεια και την διοργάνωση των υπαίθριων προβολών. Το 2022 είναι Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και αποφασίσαμε να κάνουμε μια επιλογή ταινιών οι οποίες να αναδεικνύουν τη δύναμη και το ρόλο της νεολαίας για ένα καλύτερο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο κάλεσα τον ερευνητή και εικαστικό Αλέξανδρο Κολέν για να κάνει την επιλογή των ταινιών. Στο πλαίσιο του γαλλόφωνου κινηματογράφου προσπάθησα να εντάξω ταινίες που μπορούν να δείξουν ένα ευρύ φάσμα της γαλλοφωνίας, οπότε έχουμε μια ταινία που είναι στη Γαλλική Καταλωνία, μια ταινία που είναι στο Γαλλικά Βουνά και μια ταινία που είναι στο Αλγέρι. Όλες οι ταινίες, προσπαθώντας να πλησιάσω το πρόγραμμα του Νικόλα, είναι με πολύ νέους σκηνοθέτες, είναι οι πρώτες τους ταινίες, μεγάλων ήχους, και έχουν να κάνουν με θέματα ενηλικίωσης,
και αντικατοπτρίζουν βιομαχικά στοιχεία των ίδιων των σκηνοθετών. Θες να μας πεις και τις εντυπώσεις σου από τη Gay Cold Temporary Gallery και το έργο της? Εγώ τυχαίνει να ακολουθώ τη δουλειά της Gay Cold εδώ και αρκετό καιρό, από μακριά. Η λογική της αποκέντρωσης προσπαθεί να με την οποία μου και αυτή να δουλέψει είναι μια από τις ασχολείες στην δική μου δουλειά. Και η πρώτη φορά που είχα την ευκαιρία να έρθω εδώ πέρα και θέλω πάρα πολύ να το αναγνωριστώ. Και θα ήθελα να το εντάξω και στο πρόγραμμα το κινηματογραφικό. Μπορεί και η Gay Cold Temporary Gallery να έχει ως στόχο να φέρει τη σύγχρονη τέχνη κοντά στο ευρύ κοινό της Λέσβου. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι το βασικό μου όραμα είναι η εξωστρέφεια, η επικοινωνία με τον έξω κόσμο και κυρίως τον διεθνή κόσμο της τέχνης. Αποφασίσαμε να συνάψουμε αυτές τις σχέσεις με τη Γαλλία και νομίζω δεν είναι τυχαίος αυτός ο δεσμός. Υπάρχει μια πολιτιστική σύνδεση πολύ ισχυρή και να θυμηθούμε ότι κομβικό σημείο σε αυτό ήταν μια φιγούρα πολύ συμβολική για μένα, αυτή την εταιρεία. Ένας άνθρωπος που υποστήριξε τους νέους δημιουργούς όσο κανείς άλλος και γνώριζε το πραγματικό νόημα της τέχνης. Προσωπικά είναι μια φιγούρα που θεωρώ ότι δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει όσο θα έπρεπε και είναι στα επόμενα βήματά μου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την ανάδειξη αυτού του θρηλυκού ανθρώπου με το καταπληκτικό έργο. Λοιπόν, είμαι ο Νικόλας Μαμπλής και σας καλωσορίζω, όπως είπα, στη Gay Cold Temporary Gallery. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μας θυμάτε με την παρουσία σας και στηρίζετε το επίπονο αυτό έργο στο να φέρουμε τη σύγχρονη τέχνη κοντά στο ευρύ κοινό της Λέσβου και να παρουσιάσουμε το νησί μας ως ένας προορισμός σύγχρονου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Λέω τα ίδια κάθε φορά, αλλά ο δρόμος προς αυτή την κατεύθυνση είναι μεγάλος. Είμαστε εδώ 9 χρόνια και επιμένουμε λοιπόν ότι αυτός ο σύγχρονος πολιτισμός έχει τη δύναμη να εμπνέει, να παρακινεί, να συγκινεί τη μικρή μας, πολύ μικρή μας κοινωνία. Ωστόσο, θέλουμε να είμαστε εξωστρεφείς, πιστεύουμε στην επικοινωνία και εγώ προσωπικά θέλω να συνδέομαι με την επικαιρότητα και με το διεθνή χώρο των τεχνών. Βρέθηκα λοιπόν τον περασμένο Απρίλιο στη Μασσαλία, όπου η γκαλερί μας συνίδρυσε το Miramar. Το Miramar είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από τις 10 σχολές καλών τεχνών του Γαλλικού Νότου και άλλους πολιτιστικούς φορείς πολύ δραστήριους από το Μαρόκο, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Αλγερία, το Λίβανο. Εγώ, πολύ περήφανος, πολύ χαρούμενος, είμαι ο Έλληνας εκπρόσωπος του δικτύου και αυτό που επιδιώκω είναι να υποστηρίξουμε την επαγγελματική ανάπτυξη και την κινητικότητα νέων καλλιτεχνών στη Μεσόγειο. Και το πρώτο βήμα ξεκίνησε αυτές τις μέρες με αυτή τη δράση. Τώρα τι θα πει επαγγελματική ανάπτυξη, είναι λέξεις που ακούμε έτσι και φαντάζουν πολύ μακρινές, θα πει τα παιδιά που αποφυτούν από τις σχολές καλών τεχνών να μην τα παρατήσουν, να μην σταματήσουν να είναι καλλιτέχνες λίγο αφότου τελειώσουν τις σπουδές τους. Τι ευκαιρίες μπορούμε να τους δώσουμε ώστε να συνεχίσουν με το έργο τους. Απόψε λοιπόν ένα τριήμερο που εστιάζει στο γαλλόφωνο κινηματογράφο και τα εικαστικά με τίτλο On Air Though. Ένας τίτλος που περιγράφει πολύ καλά αυτό που είπαμε πριν, τους συμμετέχοντες του προγράμματος, αφού σημαίνει αυτούς που βρίσκονται σε ανάπτυξη, σε εξέλιξη, τους εγκολαυτόμενους, τους φιλόδοξους, λέω συνέχεια τα φιντανάκια. Οι συνεργάτες μου δεν τους αρέσει καθόλου αυτός ο τίτλος, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένος. Να πούμε ότι φέτος, το 2022, έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και αναδεικνύει αυτό τη σημασία, τη δύναμη της νεολαίας για την οικοδόμηση, ελπίζουμε, ενός καλύτερου μέλλοντος για τα παιδιά μας. Όπως έχετε καταλάβει, το πρόγραμμά μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Στον χώρο της γκαλερί μέσα είδατε την έκθεση, ή θα δείτε, ελπίζω αργότερα, της νέας Γαλλίδας εικαστικού της Καμίλ Μολιέ, που πέρασε η Χερούλα ένα μήνα στην Αγία Παρασκευή στο χωριό μας, μέσα από το πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών. Γνώριζε επομένως το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο του νησιού, εμπνεύστηκε από τις επισκέψεις που έκανε, από τις συναντήσεις με διάφορους ανθρώπους που σε ευχαριστούμε πολύ που την ακολούθησαν. Μαγεύτηκε από το έργο του Θεόφιλου και δημιούργησε ειδικά για μας τα έργα που είδατε μέσα, τα οποία συνδυάζουν ζωγραφική και σχέδιο. Ευχαριστούμε πολύ, Καμίλ. Στο δεύτερο μέρος της διοργάνωσης, που είστε ήδη μέρος του στην ουσία, έχουμε το πρόγραμμα προβολών γαλλόφωνου σινεμά, που έχει επιμεληθεί ο ερευνητής και εικαστικός
Αλέξανδρος Κολλέ, που είναι δίπλα μου, ο οποίος ήταν αυτές τις μέρες και είναι και απόψε παρέα μας για να προλογίσει, να μας εισάγει σε αυτό το μαγικό ο κόσμο. Τώρα θα μου πείτε, ωραία όλα αυτά, γιατί Γαλλία? Η κυρία πέρσι, εσείς είδατε και όλες τις περσινές ταινίες που ήταν γαλλικού, φέτος έχουμε περάσει στο γαλλόφωνο. Και μάλιστα σήμερα είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη ταινία γι' αυτό που σχετίζεται με το γαλλόφωνο. Η πολιτιστική σχέση της Λέσβου με τη Γαλλία είναι γνωστή με κομβικό σημείο τον Τηριάτ, ένα άνθρωπο που κατανόησε την ουσιαστική σημασία της τέχνης και στάθηκε στο πλευρό των νέων δημιουργών όσο κανείς άλλος. Μια φιγούρα που θεωρώ προσωπικά ότι δεν έχουμε εκτιμήσει όσο θα έπρεπε και τα βήματά του αποτελούν έναν οδηγό, νομίζω, για την ανάδειξη και την ανάπτυξη του τόπου μας. Προσπαθώντας να δούμε τι μπορούμε, ρε παιδιά, να κάνουμε, όλη τη Ριάντ λέμε, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα να βγαίνει από εκεί. Εδώ γνώρισα την κυρία Σοφία Μπαρουτσάκη Τσιριγότη, που ήταν χθες μαζί μας, επί την πρόξενο της Γαλλίας. Έχουμε και τέτοιο πράγμα πρέ στο νησί μας, για όσους δεν το γνωρίζουν. Της οποίας αυτές οι υπαίθριες προβολές είναι μια πρωτοβουλία δική της, που υποστηρίζει με σθένος τα τελευταία χρόνια. Και εγώ είμαι ιδιαίτερος χαρούμενος που μας έχει αναθέσει την επιμέλεια και την οργάνωση αυτών των βραδιών από πέρσι. Δεν θα σας ζαλίσω άλλο, θα πω μόνο ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς που δούλεψαν για να έχουμε αυτό το τριήμερο, το οποίο είχε επιτυχία. Νομίζω πέρσι είχαμε λίγο παραπάνω κόσμο, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες πολλές εκδηλώσεις. Ευτυχώς χαιρόμαστε που γίνεται αυτό στο νησί μας. Θα ευχαριστήσω λοιπόν για την υποστήριξή του στη Γαλλική Πρεσβεία, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το Δίκτυο Miramar, τη Σχολή Καλών Τεχνών της Μασσαλίας που μας έστειλε την Καμίλη, και να πω ότι χρηματοδοτείται από το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, το Γαλλικό Ινστιτούτο Μαρόκου, την Biennale Νέων Δημιουργών της Μεσογείου και το Δίκτυο École du Sud. Είπα και ένα γαλλικό. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ τον Νικόλα Μαγκοπλή και την Γκέγκολ που με προσκάλεσαν να επιλέξω αυτές τις ταινίες, που είχαν μια γενική θεματική, οπότε την ενηλικίωση. Ήταν από τις πρώτες ταινίες των σκηνοθετών και πρωτόπτριζαν βιωματικά τους στοιχεία. Μιλήσαμε για γαλλοφωνία, προσπάθησα να δείξω έτσι ένα ευρύ χάσμα του τι είναι η γαλλική και η γαλλόφωνη κοινωνία. Το πρώτο βράδυ είδαμε το Τέντι των αδερφών Μπουκερμά κοντά στη γαλλική Καταλωνία. Το δεύτερο βράδυ το Σλάλον της άλλων Ιταλίας στα γαλλικά βουνά. Και απόψε θα δούμε την Πάπισσα της Μουνιά Μπεντού, που δραματίστηκε στο Αλγέρι του 90. Η γαλλοαλγερινή σκηνοθέτηδα είναι κόρη του Αζιντή Μπεντού, σημαντικού σκηνοθέτη της γενιάς της. Γεννιέται το 1978 στη Ρωσία. Σπουδάζει στο Αλγέρι δημοσιογραφία και συνεχίζει στο Παρίσι σπουδές κινηματογράφου. Το 19, οπότε ολοκληρώνει την πρώτη της μεγάλη μήκους, την Πάπισσα, που θα δούμε απόψε, η οποία κερδίζει πάρα πολλά και μεγάλη και σημαντικά βραβεία και κυρίως τα Σεζάρ, το βραβείο καλύτερης πρώτης ταινίας, και η Λίνα Κουντρή, η πρωταγωνίστρια, το βραβείο καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού. Οπότε σκηνοθέτη δεν θα ζήσει τις πολιτικές αναταραχές της Αλγερίας του 90 ως φοιτήτρια, την έντονη αλλαγή καθεστώτος και τις συνέπειες που θα έχει στη θέση της γυναίκας, όπως οι έντονες έμφυλες διακρίσεις, το χιτζάμπ που γίνεται υποχρεωτικό για τις γυναίκες. Οπότε το φοιτητικό πνεύμα ελευθερίας λίγο πριν την αλλαγή καθεστώτος αντικατοπτρίζει τις μνήμες της σκηνοθέτηδας, τα δικά της φοιτητικά χρόνια στο Αλγέρι. Και η πρωταγωνίστρια γεννιέται την ίδια εποχή στο Αλγέρι και μεγαλώνει στο Παρίσι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ταινία για τον εμφύλιο στο Αλγέρι, μια ιστορία για το πώς μια νέα γυναίκα επιχειρεί να ακολουθήσει το όνειρό της μέσα από ένα σκληρό καθεστώς. Φαινομενικά δεν το επιτρέπει και συγκεκριμένα προσπαθεί να κάνει μια επίδειξη μόδας τη στιγμή που οι γυναίκες πρέπει πλέον να διανοούν ακριβώς το σώμα τους. Παρ' όλα αυτά, εμένα αυτό που με ενδιαφέρε, ψάχνοντας ας πούμε, είναι ότι αυτές οι δύο γυναίκες θεωρούν ότι έκτισαν αυτή την ιστορία μαζί. Είναι δύο γενιές γαλλοκαιρινών, από δύο διαφορετικά, πλέζησαν αυτή την ιστορία διαφορετικά. Η μία βιωματικά και η άλλη από τον απόϊκο που άφησε στους παππούδες, γιαγιάδες και όπως τις διηγήθηκαν αυτές τις ιστορίες. Και συνεργάστηκαν για να δουν τι απομένει στις μνήμες τους και να αποδώσουν τη δική τους ιστορία αυτών των γεγονότων τελικά. Αυτά.
Ελπίζω να σας αρέσει, θα σας αγγίξει όσο και εμένα και καλή προβολή. Spécialité travaux ménagers. Professeur Samira. Chaye, déjà vous. Tu m'as commissaire. Je suis qui madame. Vous avez des amis, vous sortez, vous faites les fous. Oh oui, vous êtes fous.